συζήτηση τέθηκαν όλα τα θέματα που έχουν ανοίξει. Το βασικό ζήτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η προγραμματική βάση της κυβέρνησης συνεργασίας, οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία μιας τρικομματικής κυβέρνησης που βασίζεται στην καλόπιστη θεσμική ισοτιμία των κομμάτων και βεβαίως η ανάγκη να αξιολογήσουμε το πού βρίσκεται η χώρα, πού πηγαίνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες και οι αγωνίες της κοινωνίας. Αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί. Αυτή η συζήτηση άνοιξε με αφορμή την υπόθεση της ΕΡΤ. Δεν είναι όμως η ΕΡΤ το μόνο ή το βασικό αντικείμενο. Το βασικό πρόβλημα είναι η ανάγκη σεβασμού της δημοκρατίας, της συνταγματικής τάξης, του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού. Το βασικό θέμα είναι η κυβέρνηση αυτή να λειτουργεί ως μια πραγματική κυβέρνηση συνεργασίας και όχι ως μια μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που απλώς ανέχεται τους άλλους δύο εταίρους. Και βεβαίως βασικό θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Η χώρα έχει επίγουσα ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, πραγματικές μεταρρυθμίσεις όμως. Όχι προχειρότητες, αντιφάσεις, οπισθοδρομήσεις. Ξέρουμε τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και τι έχει γίνει και τον τελευταίο χρόνο. Άρα, εάν ανοίξει η συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά που έγιναν, για αυτά που δεν έγιναν και για αυτά που πρέπει να γίνει. Η ΕΡΤ είναι και εδώ ένα καλό παράδειγμα, γιατί είμαστε υπέρ της ριζικής μεταρρύθμισης, της ριζοσπαστικής, αλλά με βάση θεσμικό πλαίσιο ψηφισμένο από τη Βουλή και νέο σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας, το οποίο θα έχει προκύψει μετά από σοβαρή μελέτη, θα έχει συμφωνηθεί και θα έχει και αυτό ψηφιστεί από τη Βουλή. Δεν μπορεί καμιά κυβέρνηση να λειτουργεί σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό έγινε στην περίπτωση της ΕΡΤ. Η προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας στην πραγματικότητα λέει αυτό που είπαμε ευθύς εξ αρχής, ότι καμιά κυβέρνηση δεν έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία του συντάγματος που προβλέπει την ύπαρξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και καθορίζει την αποστολή της για την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Κανείς δεν μπορεί να διακόψει τις εκπομπές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να μαυρίσει την οθόνη, να μαυρίσει την οθόνη του καναλιού της Βουλής, να διακόψει την επαφή με τον απόδημο ελληνισμό, να διακόψει την μετάδοση του σήματος του ΡΙΚ, του Euronews και άλλων μεγάλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων που ενημερώνουν και αυτές οι εκπομπές των ελληνικών λαών και γενικότερα τους λαούς της Ευρώπης. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το μήνυμα. Επίσης, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτάσσει να ληφθούν άμεσα όλα τα οργανωτικά μέτρα ώστε να επαναληφθούν οι εκπομπές και οι διαδικτυακές δράσεις του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα με νόμιμο τρόπο. Και ο νόμιμος τρόπος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει έξω από τα όρια του συντάγματος και του νόμου. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε και πάλι την Τετάρτη, γιατί περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να ερμηνεύσει σωστά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να κάνει όλες τις αναγκαίες κινήσεις που επιτρέπουν στην κυβέρνηση αυτή να επαναθεμελιώσει την ύπαρξή της. Ο κύριος Σαμαράς φάνηκε στη σημερινή πρώτη συζήτηση να αποδέχεται επιτέλους αυτά που κατ' επανάληψη έχουμε πει και που τώρα φαντάζομαι τα καταλαβαίνουν όλοι. Ότι επήγει η ανάγκη επικαιροποίησης της προγραμματικής συμφωνίας, γιατί πρέπει να δούμε πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Επήγει η ανάγκη αξιολόγησης και αξιοποίησης προσώπων, δηλαδή η ανάγκη του ανασχηματισμού για να μιλάμε πρακτικά.
και επήγει η διαμόρφωση ενός ουσιαστικού σχήματος συντονισμού και εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνουμε η πολιτική αρχηγή. Για να φτάσουμε όμως αυτό, πρέπει να λύσουμε τα θέματα δημοκρατίας και συνταγματικής τάξης με αφορμή την ΕΡΤ. Γιατί εδώ ο αγώνας δεν γίνεται για κάποιους εργαζόμενους ή για κάποιες δεδομένες καταστάσεις. Ο αγώνας γίνεται για την δημοκρατία, τους θεσμούς, την πολιτική μας σοβαρότητα, την προοπτική της κυβέρνησης, την αγωνία του ελληνικού λαού που δεν θέλει εκλογές, θέλει μεταρρυθμίσεις, αλλά θέλει να ξέρει ότι η κυβέρνησή του τον καθοδηγεί σωστά και υπεύθυνα στην οριστική έξοδο από την κρίση. Σας ευχαριστώ. Κατά τη γνώμη μου, η απόφαση επιτάσσει η ΕΡΤ να ανοίξει. Το συγκεκριμένο νομικό καθεστώς πρέπει να ρυθμιστεί είτε με νεότερη κοινή υπουργική απόφαση, συμφωνημένη βεβαίως, είτε με νόμο που θα ψηφιστεί με μια ταχεία διαδικασία από τη Βουλή, γιατί δεν υπάρχει άλλος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ούτε μπορεί να συσταθεί, και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας μιλάει για την ανάγκη δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να κάνει τις εκπομπές. Και φυσικά όταν μιλάμε για δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα δεν εννοούμε το Υπουργείο Οικονομικών που δεν έχει άδεια εκπομπής, δεν εννοούμε ούτε μια στρατιωτική μονάδα η οποία θα μπορούσε να πάει στην Κατεχάκη και να εκπέμψει. Έχουμε πει ότι πρέπει να πάμε σε αξιολόγηση δομών και προσωπικού και σε μεταρρύθμιση. Αλλά πρώτα θα υπάρξει νόμος, σχέδιο, συμφωνία και μετά η εφαρμογή του νέου σχήματος. Απλώς επειδή υπήρξαν δικές του μεταναξίες που έλεγαν ότι η απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που πήραν, σημαίνει, έλεγε μάλλον ότι το ΣΤΕ διευκρίνησε ότι δεν αποφάσισαν αναστολή λειτουργίας της ΕΡΤ. Το θέμα μας δεν είναι η ερμηνεία μιας απόφασης. Το θέμα μας είναι τα πολιτικά και θεσμικά μηνύματα που έρχονται από την κοινωνία και την Ευρώπη και θα έλεγα την διεθνή κοινότητα, και εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι πολιτική και αξιόπιστη. Και για να είναι πολιτική και αξιόπιστη πρέπει να είναι γενναία. Πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Διότι εδώ πρέπει να απαντήσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, σε όλες τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν ανέχτηκε αυτό που έγινε με το κλείσιμο της ΕΡΤ και το μαύρισμα της οθόνης. Δεν ανέχτηκε την παραβίαση της κοινοβουλευτικής τάξης. Μια κυβέρνηση να ενεργεί σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν θέλει εκλογές, θέλει πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Όχι λόγια και εντυπώσεις. Το ενδεχόμενο του αγώνα απομακρύνθηκε όμως πραγματικά ή όχι? Γιατί λέτε ότι κανένας δεν θέλει εκλογές, ωστόσο το κλίμα πριν από τις σημερινές σύσκεψεις ήταν φορτισμένο. Συγχωρείτε, το κλίμα είναι φορτισμένο γιατί υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Αλλά το πραγματικό πρόβλημα δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι εκλογές δεν θέλουμε. Οι προτεραιότητες της χώρας είναι διαφορετικές, αλλά δεν θα παίξει κανείς με τις αντοχές μας, τις ανοχές μας και την αξιοπρέπειά μας, και πολύ περισσότερο με τις αντοχές, τις ανοχές και την αξιοπρέπεια των θεσμών. Σας ευχαριστώ πολύ.